Εμένουμε στο θέμα και φιλοξενούμενο στα νέα του, αντέν ο Γενικό Διευθυντή τη Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, ο κ. Μιχάλη Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το ρεπορτάζ που είδαμε για το Standard Poor's, υπό το φω και το μέχρι σήμερα μέτρο τη κυβέρνηση για στήριξη τη οικονομία εν μέσω πανδημία, τα οποία κρίνονται συνετά και ορθολογικά. Ακριβώ αυτό που λέτε έχει επιβεβαιωθεί, επισφραγίζεται από έναν από του τρει μεγάλους οίκου αξιολόγηση τη πιστοληπτική ικανότητα κρατών και μεγάλων επιχειρήσεων, ότι ό,τι έχει κάνει η Κύπρο μέχρι στιγμή είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία διαφυλάσσουν τα δημόσια οικονομικά, στηρίζοντα ταυτόχρονα την πραγματική οικονομία, χωρί να υποθηκεύεται. Με οποιοδήποτε τρόπο να τίθεται σε κίνδυνο οποιασδήποτε μορφή δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτό είναι μια μεγάλη ανακούφιση. είναι η ανησυχία σε ό,τι αφορά τι αξιολογήσει από του συγκεκριμένου οίκου. Να σα πω, η Κύπρο, όπω ξέρετε, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δυστυχώ, όταν ξεκίνησε η πανδημία, το δημόσιο χρέο τη Κύπρου ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ήταν με καθοδική τάση, μεν, αλλά ήταν πολύ κοντά στο 100%. Ο Υπουργό επιβεβαίωσε ότι είμαστε στο 120%. Θα κλείσει το έτο κοντά στο 115 με 117%. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα από του δύο εκ των τριών οίκων αξιολόγηση τη πιστοληπτική μα ικανότητα και δεν έχουμε καμία δυνατότητα να θέσουμε σε κίνδυνο. Είναι αυτόν το τρίπτυχο, κύριε Ιωάννου, για το οποίο η Ομοσπονδία Αργοδοτών μιλά κάποτε φορτικά, αλλά είναι για να εμπεδοθεί σε αντίληψη των πάντων ότι είναι τρία τα ζητούμενα. Το πρώτο είναι η στήριξη πραγματική οικονομία που περιλαμβάνει Προφανώ και τη στήριξη τη απασχόληση. Το δεύτερο είναι η προστασία των δημόσιων οικονομικών. Και το τρίτο, που δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ, είναι η προστασία τη χρηματοπιστωτική μα σταθερότητα. Άρα, είναι πραγματική οικονομία, δημόσια οικονομικά και τραπεζικό σύστημα. Πάντω, η κυβέρνηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη μέσω και τη Υπουργού Εργασία όταν ανακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα στήριξη ότι κάποιε επιχειρήσει δεν έτρεξαν σε εισαγωγικά να λάβουν μέρο σε αυτέ και ίσω αυτό να φέρει ω αποτέλεσμα κάποιε απολύσει ή μειώσει μισό. Να διευκρινίσουμε ότι ακόμα δεν εκδόθηκαν ακόμα οι, τα έντυπα, οι διαδικασίε υποβολή των αιτήσεων. Οι προθέσει, ωστόσο, Οι κάποιος... προθέσεις έχουν διατυπωθεί, αλλά πρέπει να πω ότι ανάλογε προθέσει για μη συμμετοχή στα σχέδια υπήρξαν από τον Μάρτιν, από τι 13 του Μάρτιου του, του τρέχοντο έτου. Κάποιε επιχειρήσει επέλεξαν. Μια άλλη οδό είναι δικαιώματο, είναι προφανέ ότι ζυγίζει κάθε επιχείρηση τα δικά τη. Ωστόσο, φορεί όπω η ΟΕΒ, με βαρύτητα του λόγου και απήχηση μεγάλη στον κόσμο των επιχειρήσεων, έχει σημασία το τι λόγο να αρθρώνουμε. Αυτά τα εργαλεία τα οποία από το ειστέρημα του παρέχει ο φορολογούμενος πολίτη στι επιχειρήσει μα, καλούμε όσου επιχειρηματίε μα ακούν να τα αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό. Ο στόχο είναι να προστατεύσουμε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και χωρί να αποδομούμε τον παραγωγικό ιστό, χωρί δηλαδή να χάνουμε θέσει εργασία, να είμαστε έτοιμοι για την επανεκκίνηση, κύριε Ιωάννου, την οποία να περιμένουμε με μεγάλη αδημονία μόλι δοθεί στη, 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 χρήση του κοινού ένα αποτελεσματικό και ασφαλέ εμβόλιο. Αυτή είναι η υπόσχεση της, της ΟΕΒ και της πραγματικής οικονομίας. Θα τα ξαναφτιάξουμε, θα καλύψουμε το έλλειμμα. Να σα πω. Είναι και μια και μια εργατική ειρήνη μέσα σε όλα αυτά. Θα μπω και στο κομμάτι είναι εκείνο. Απλώ να, 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 πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, για να θυμόμαστε 5 Σεπτεμβρίου, τα λέμε βράδυ εδώ, ζεστό βράδυ, αλλά να πω κάτι αισιόδοξο. Οι δικέ μα ασκήσει δίνουν κάθε τρει εβδομάδε, τι οποίε διοχετεύουμε στοιχεία, πιο θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω, χωρί να γίνομαι συγκεκριμένο, ότι θα διαψεύσουμε επί το θετικότερο το 7,2 που προβλέπει ο SP. Αυτό το 7,2 θα είναι χαμηλότερο. Αυτό δίνουν οι ασκήσει προσωμείωση τη ΟΕΠ. Εργατική ειρήνη, κοινωνική ειρήνη, αλλά και πολιτική συνεννόηση, κυρία Ιωάννου. Να πω ότι έναν από τα μεγαλύτερα αποκούμπια αυτή τη πατρίδα, όπω και των υπόλοιπων χωρών μελών, είναι ο μηχανισμό, το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο με 750 δισεκατομμύρια 29 Ιουλίου οι ηγέτε τη Ένωση έχουν θέσει στη διάθεση των χωρών. Πρέπει να πω ότι από αυτά, από αυτά τα 750 δι, η Κύπρος δικαιούται έναν πολύ μεγάλο ποσό σε δωρεές Μάλιστα. και έναν ακόμα μεγαλύτερο σε δάνεια με, με ευνοϊκού όρου, χαμηλότακα. Να πω ότι για να περάσουν, να πάρουμε, να αντλήσουμε αυτού του πόρου, χρειάζεται πολιτική συνεννόηση. Και είναι έκκληση τη ΟΕΒ να χαμηλώσουν Αυτό οι τόνοι τώρα, σε πρέπει όλα πρέπει να τα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά πολιτογραφίε και η κόντρα που υπάρχει. Θεωρείτε Σ... ότι γίνεται κακό σε μια προσπάθεια τώρα που προσπαθούμε όλοι να στηριχθεί η οικονομία. Οτιδήποτε αναστατώνει την πολιτική συνεννόηση, την κοινωνική και εργατική ειρήνη, είναι αρνητικό για μια πατρίδα η οποία μόλι προσπαθούσε να βγει από τα τραύματα, να τα επουλώσει τη προηγούμενη κρίση, βρέθηκε στη δίνη μια καινούρια. Το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, και χαίρομαι διότι παρά τι επιμέρου αντιπαραθέσει, όλοι Όλοι διακηρύξουν την προσήλωση του στη διατήρηση και διαφύλαξη αυτού του προγράμματο, για το οποίο θα ακούσετε ανακοινώσει νωρί την ερχόμενη εβδομάδα, από τι οποίε θα γίνει αντιληπτό ότι το όφελο από τη λειτουργία αυτού του προγράμματο διαχέεται σε όλα τα μήκη και Μάλιστα. πλάτη τη οικονομία και τη κοινωνία. Θα είναι εντυπωσιακό από, του φορεί από του φορείς από τους οποίους θα εκδοθούν οι ανακοινώσει Δευτέραν ή Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία. Εγώ, κύριε Ιωάννη, να είστε καλά.